Φώτια ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής λίγο μετά τις 7 δίπλα ακριβώς από το νέο κάμπ των προσφύγων στις Σέρες. Αμέσως σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία Σερών, καθώς από το πρωί έπνεε ενισχυρή άνεμη στην περιοχή. Στο χώρο έφτασαν 4 οχήματα με 12 άνδρες, ενώ η φωτιά ξέσπασε σε παλιό κοντέινερ που χρησιμοποιούνταν ως ιατρείο και πλέον είναι αποθήκη. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά γρήγορα χωρίς να απειληθούν ανθρώπινες ζωές, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών, Σωτήρη Δημητράκη, θα διερευνηθούν οι αιτίες της φωτιάς. Πρέπει να αναφέρουμε ότι αμέσως στο χώρο έφτασαν και συνεργεία της ΔΕΔΙΕ, αλλά και οχήματα της αστυνομίας. Αρκετοί ήταν οι πρόσφυγες που συμμετείχαν στην κατάσβεση της φωτιάς, καθώς ανησύχησαν για τη ζωή τους, ενώ τόνισαν πως η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και αποτελεσματική.